Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Σήμερα ήρθα με το 6-0 το μπλουζάκι μου. Αυτό το φουτεράκι πολύ το αγάπησα. Είναι μια καινούργια εταιρεία η οποία εγώ ανακάλυψα πρόσφατα. Και μπορείτε να τη βρείτε ακριβώς κάτω στην περιγραφή. Ή αλλιώς θα σας βάλω εδώ πέρα το Instagram για να τη βρείτε. Είναι πολύ χουχουλιάρικα και ζεστά και πολύ μου άρεσε. Και επειδή σήμερα θέλω να συνδυάσω έτσι λίγο μακιγιάζ και φουτεράκι, το μακιγιάζ μου επίσης να είναι λίγο έτσι ανοιξιάτικο. Οπότε ήρθα έτσι σήμερα να σας κάνω ένα λιλά μακιγιάζ. Και όταν μιλάω για λιλά, προφανώς, μα προφανώς σας έρχεται στο μυαλό το πρώτο πράγμα που μπορεί να σας έρθει στο μυαλό, και αυτό είναι η λιλάκ της Huda Beauty. Ναι ρε φίλε, λιλάκ από Huda Beauty είσαι, εννοείται πως θα σου έρθει αυτό στο μυαλό. Παιδιά, είναι μια παλέτα η οποία μου πήρε δώρο η κολλητή μου στα Χριστούγεννα. Μου την έστειλε μετά από πολύ 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 κόπο. Και όταν τη δοκίμασα δεν το πίστευα ότι αυτό που είδα είναι πραγματικό. Δηλαδή, δες λίγο εδώ. Να πάθεις κακό. Τι αποχρώσεις είναι αυτές. Εννοείται σας την έχω δείξει και στις παλέτες μου όταν σας έκανα το βίντεο με τις παλέτες μου. Απλά, δεν μπορώ παιδιά. Νιώθω ότι θέλω να τη φάω αυτή την παλέτα. Δηλαδή αυτό το συναίσθημα μου δημιουργεί. Τρελαίνομαι. Και είπα να έρθω σήμερα αφού μπήκε και ο Μάρτιος και ήρθε έτσι λίγο η άνοιξη, Μάρτιος, Γδάρτης και Παλουκοκάφτης, να σας κάνω ένα έτσι λίγο πιο cute και χρωματιστό μακιγιάζ ματιών. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και φυσικά θα ξεκινήσω χρησιμοποιώντας την P. Louise Base που τόσο μα τόσο πολύ αγαπάμε σε αυτό το κανάλι, και θα την τοποθετήσω σε όλο το εύρος των ματιών μου. Και θα πάρω ένα flat πινελάκι για να το κάνω αυτό, μιλώντας πάντα για την P. Louise ως η αγαπημένη βάση. Αλλά όχι αν έχετε λιπαρά βλέφαρα. Θα σας έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για ανοιχτόχρωμα χρώματα και γενικά για χρώματα. Γιατί, τι συμβαίνει τώρα με αυτή τη συγκεκριμένη βάση? Όταν βάζεις χρώμα, έτσι σαν να το ρουφάει ρε παιδί μου και το κρατάει τόσο σταθερό ακριβώς όπως είναι στην παλέτα. Και εννοείται θα μπορείτε να βάλετε και κάτι σε άσπρο. Έχει και η P. Louise. Είχε κάποτε κυνήξει, τώρα δεν ξέρω αν το βγάζει ακόμα, αλλά το έχω εγώ ακόμα. Γενικά, άσπρη βάση, να ξέρετε, είναι πολύ πιο βοηθητική για χρώματα. Οπότε, αν θέλετε να επιλέξετε άσπρη βάση, γιατί όχι. Και φυσικά, όπως κάνω πάντα, παίρνω το σφουγγαράκι μου, το beauty blender μου, και παίρνω την περιττή ποσότητα, ταμπονάροντας πάνω. Όσο είναι βραγμένο εννοείται το beauty blender. Μεγαλώνει και η παρέα μας και πρέπει να τα ξαναλέω αυτά και αυτά. Και οπότε σας τα λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Δεν πεδώστε όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν βλέπετε ότι έχει αλλάξει κάτι. Έχω βάλει λίγο πιο θερμό φως έτσι λίγο στο πλάνο. Ελπίζω να σας αρέσει. Έτσι νομίζω λίγο με δείχνει πιο φυσική. Επίσης έχω αλλάξει θέση. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει και αυτό. Γιατί έτσι τη βαρέθηκα λίγο την άλλη και είπα δεν έρχομαι από εδώ με τα λελούδια μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας εδώ την παλίτσα μας, την εξαιρετική, την εκθαμβωτική. Δεν έχω ιδέα τι θα σας κάνω σήμερα. Θα εμπνευστώ από τα χρώματα αυτά τα εξαιρετικά και θα πάρω εδώ την μεσαία απόχρωση, αυτήν την μπεζούπη. Θα πάρω αυτό εδώ το mini blending brush, εδώ το τέλειο, το οποίο είναι το 221 από MAC, το S, το small δηλαδή, θα πω εγώ, μόνη μου, το βρήκα μόνο. Θα σας φέρω λίγο πιο κοντά μου για να νιώθουμε έτσι λίγο πιο οικεία και θα πάω να γεμίσω εδώ την κόγχη. Ταραν, τα-ταν-ταν-ταν, η απόδοση είναι τέλεια. Λοιπόν, μετά τα φιλαράκια που λέτε, ξεκίνησα το... Ποιο ξεκίνησα? Το How Met Your Mother μου, το αγόρι μου. Και στην αρχή το πρώτο επεισόδιο ήμασταν σε φάση, το είδαμε βασικά σε 3 μέρες, γιατί με έπαιρνε ύπνο συνήθως. Και μετά από αυτό, το πρώτο επεισόδιο δηλαδή που εντάξει δεν μας είχε ενθουσιάσει και τόσο, δεν μας είχε κρατήσει, λέμε άντε μωρέ ας δούμε κανένα ακόμα, και από τότε κολλήσαμε. Τόσο ωραίο και τόσο αστείο, και μετά από τα φιλαράκια νομίζω είναι κάτι που χρειάζεσαι, γιατί είναι ένα μεταβατικό στάδιο για να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις ότι έχασες τα φιλαράκια από τη ζωή σου. Αυτό θα πω εγώ. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά.
Τέλεια, αφού μπήκε και στα δύο μάτια, θα πάρουμε από εδώ αυτήν εδώ την λιλά απαλή απόχρωση ή βασικά όχι, θα πάρω αυτήν εδώ, κατευθείαν. Αυτήν εδώ, με ένα flat πινέλο, εξαιρετικά, και θα πάω, ακολουθήστε τα βήματα, είναι πολύ εύκολα. Λοιπόν, και το βγάζω έτσι λίγο κατά έξω. Διαλέγω αυτό για να μπορέσω να πάω λίγο πιο διακριτικά λεπτομερές. Έτσι το κάνω. Κάτι έχω κάνει τώρα εγώ εδώ. Δεν ξέρω και πολύ τι κάνω. Θα το κάνω και από την άλλη. Παρ' όλα αυτά. Λοιπόν, συνεχίζω παίρνοντας την πιο σκούρη απόχρωση που είναι αυτή εδώ. Με ένα πάλι flat πινέλο, αλλά τριχωτό αυτή τη φορά. Πιο τριχωτό έτσι. Και πάω πάλι να σχηματίσω την κόγχη. Αλλά πιο σκούρη αυτή τη φορά. Πολύ σίξτης μου κάνει αυτή η απόχρωση, δεν ξέρω γιατί. Εν τω μεταξύ αυτήν την απόχρωση είχα επιλέξει για την εργασία μου στο μακιγιάζ όταν στη σχολή. Όλα τα είχα κάνει σε αυτή την απόχρωση. Μόνο γι' αυτό μου θυμίζει σίξτης, γιατί είχα επιλέξει τα σίξτης. I like it. Βγαίνει πάρα πολύ έντονο, παιδιά. Και δεν έχω βάλει ακόμα άσπρο καν. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα θα ξαναπάρω λίγο το μπέζ που χρησιμοποίησα στην αρχή αυτού του σωμών, το ίδιο πινελάκι, και θα πάω λίγο να μπλεντάρω τις άκρες. Μην το βλέπετε έτσι, αλήθεια, τώρα έχω βρει πώς θα συνεχίσω, οπότε πραγματικά πιστεύω θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Θα πάρω το άσπρο της P. Louise, το 0 είναι η απόχρωση, την βάση. Και επειδή νομίζω ότι δεν θα σας αφήσω να πιστεύετε ότι δεν θα κάνουμε cut crease, εννοείται θα κάνουμε cut crease, δεν ξέρω τι έχω πάθει τελευταία. Πάω εδώ πέρα με το άσπρο, το οποίο πόσο pigment είναι πια. Τι έχει κάνει εδώ η P. Louise. Εν τω μεταξύ, πόσο μικρό βλέφαρο έχω. Το συνειδητοποιώ κάθε φορά που κάνω κάτι κρίζ. Άσπισε η βλεφαρίδα μου. Πόσο έχει πέσει εδώ πάνω. Λοιπόν, όσο πιο μικρό είναι το βλέφαρό σας, να ξέρετε, όσο πιο ψηλά το ανεβάζετε, τόσο πιο ωραίο θα φαίνεται. Ή αν είναι καπακωτό, ας πούμε. Μένα είναι και τα δύο, ένας τέλειος συνδυασμός. Λοιπόν, θα το σταματήσω κάπου εδώ. Θα πάρω ένα flat πινέλο που το εμπιστεύομαι έτσι κάπως. Και τι εννοώ ότι το εμπιστεύομαι. Ενώ ότι ξέρω ότι είναι έτσι στρογγυλεμένα από μπροστά, δεν πρόκειται να μου κάνει βλακεία, και λίγο ταμποναριστά να πάρω την περιττή ποσότητα και στην ουσία να αφήσω μόνο αυτό που χρειάζεται. Ωραία. Θα συνεχίσω το άλλο μάτι στη συνέχεια, γιατί θέλω λίγο να κάνουμε αυτό μη στεγνώσει και μετά δεν απορροφάει. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ το πινελάκι και θα πάρω την ανοιχτή αυτή εδώ απόχρωση και θα πάω ακριβώς, τσακ 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 λίγο με το δάχτυλο, ακριβώς εδώ. Δεν θα βάλω σήμερα δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Μου αρκεί αυτό που βλέπω. Μπορεί να βάλω και κάπου, μπορεί. Την κυκθώ βοτικά. Εν τω μεταξύ δεν μπορούσα να το πάρω όλο έτσι. Αλλά γιατί το άφησα τώρα εγώ αυτό. Γιατί θα πάρω πάλι το ίδιο πινελάκι αυτό που χρησιμοποίησα το σκούρο. Θα πάρω τη σκούρη απόχρωση και τσακα τσακα τσακα. Θα ενώσω και θα κάνω διχρωμία εδώ. Και θα μου αρέσει πολύ αυτό που θα κάνω. Εμένα, δεν ξέρω για εσάς. Αρκεί να μπλενταριστεί και σωστά, έτσι. Πήρα λίγο πιο ανοιχτό χρώμα για να τα μπλέξω και θα πάρω και λίγο αυτή τη μεταβατική σκιά, θα την πω εγώ. Για να γίνουν λίγο πιο όμορφα όλα. Παίρνω το σκούρο πάλι. Εντάξει, πεθαίνω. Θα μπει και το eyeliner και άντε γεια, θα δείτε. Τώρα σας φαίνεται πολύ ανοιχτόχρωμο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Το fallout λίγο εδώ κάτω. Εντάξει, εγώ φταίω και λίγο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Πάω να κάνω και το άλλο και επιστρέφω. Τέλεια, αφού έκανα και τα δυο μου μάτια το ίδιο,
εξαιρετικά. Πάμε να βάλουμε eyeliner και να δώσουμε έτσι μια ένταση στο μάτι, γιατί του λείπει αντικειμενικά όταν βάζουμε τόσο ανοιχτά χρώματα. Είναι σχεδόν απαραίτητο να βάλουμε eyeliner. Θα πάρω αυτό εδώ το εξαιρετικό eyeliner, το Hyper Easy από Maybelline, γιατί είναι πολύ easy. Easy peasy lemon squeezy. Αχα. Και θα ξεκινήσω από μπροστά. Όπου βλέπω ότι είναι πολύ ανοιχτόχρωμο από τη βάση, προσπαθώ να μπω και μέσα στις βλεφαρίδες. Αν με πιάνετε τι λέω. Και σιγά σιγά. Ανεβαίνω κατά πάνω. Σχηματίζω στην ουσία το τριγωνάκι που θέλω να γεμίσω μετά. Και τώρα εγώ στην κάμερα, όπως το κοιτάω, βλέπω ότι εδώ πέρα, ας πούμε, όταν κάθομαι έτσι, δεν καθίσιο. Τώρα μετά από τόσο βάση και τέτοια, πώς να κάτσει ίσιο θα μου πεις, γιατί κάνει ζάρι στο μάτι μου πλέον. Ταράν, θα το ισιώσω εγώ τελείως τώρα. Μην ασχολείστε εσείς. Να του, αυτό θες. Και παραπάνω μπορώ να το τραβήξω. Θα βάλω και βλεφαρίδα. Πρέπει να είμαι λίγο αποφασισμένη σε αυτό που κάνω όταν κάνω τις κινήσεις, για να μην μου βγούνε οι γραμμές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε με το ζουτ που έκανα βέβαια. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και επειδή έτσι κάπως τώρα εμπνεύστηκα που τα είδα, νομίζω ότι θα ασπρίσω λίγο την εσωτερική γωνία. Και όταν λέω ασπρίσω, μιλάω ότι θα πάρω βάση. Θα βάλω άσπρη βάση εδώ. Θα μπορούσα να το κάνω από την αρχή, εννοείται αυτό. Απλά τώρα μου ήρθε. Και σκέφτηκα ότι θα μου άρεσε. Και είπα. Θα το κάνω. Και επειδή όπως σας είπα όλο θα ακολουθήσει τη μάτη σειρά, θα πάρω το αρκετά ανοιχτό λιλά και θα το τοποθετήσω ακριβώς στην εσωτερική γωνία. Δώσαμε ένα φως, ένα κάτι, ένα hint. Αυτά τα μάτια τα λέω εγώ πεταλουδές συνήθως, γιατί μου θυμίζουν τα χρώματα της πεταλούδας. Θα μπορούσα κιόλας να το πάρω το eyeliner και να το φτάσω στην εσωτερική γωνία για να γίνει σαν foxy eye. Θα μου άρεσε, λέτε, να το κάνουμε και αυτό. Και μετά το αγόρι μου να με βρίζει στο μοντάζ. Μπορώ να αντισταθώ, ρε παιδιά, νομίζω. Του ταιριάζει τόσο πολύ. Λοιπόν, παίρνω πάλι το eyeliner μου, το εκθαμβωτικό, που είναι έτσι λεπτούτσκο. Καταρχάς, δείτε λίγο πόσο λεπτή είναι η μύτη του. Δείτε εδώ. Πριν έγραψα και δείτε πόσο λεπτά έγραψε. Αυτό είναι eyeliner, φίλε μου. Ναι, ρε παιδιά. Τέλειο. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά, εννοείται. Δείτε πόσο wow, έγινε αυτό το πράγμα τώρα, έτσι. Θα βάλω και λίγο ποδοκάτω. Θα βάλω ποδοκάτω το nude, αυτό εδώ, και όχι το mauve. Θέλω απλά να ζεστάνει, τίποτα άλλο. Και θα πάρω και λίγο από αυτό. Και θα βάλω πάρα πολύ κοντά στις βλεφαρίδες. Τέλεια, πάω να κάνω out of camera τη βάση μου. Έρχομαι να βάλουμε βλεφαρίδες και μάσκαρα και να γίνουμε εκθαμβωτικές, ανοιξιάτικες εκθαμβωτικές. Επέστρεψα δρυμύτερη, όπως σας λέω πάντα, γιατί δρυμύτερη επιστρέφω μετά από όλη αυτή την αλλαγή. Έκανα το contouring μου, έβαλα το highlighter μου και πραγματικά ανυπομονώ να δω πώς θα φαίνεται με βαμμένη βλεφαρίδα και βλεφαρίδα extra. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα φαίνεται. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη μάσκαρα που ταιριάζει με το σημερινό μας μακίγιαζ σε απόχρωση. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια μαύρη απλή μάσκαρα. Είναι της Maybelline, η Falsies Last Lift. Και πραγματικά την έχω αγαπήσει τελευταία. Και είπα να τη χρησιμοποιήσω. Δείτε τι ωραία που φαίνεται. Χωρώθηκα εγώ εδώ. Όλα μοβ, όλα μοβ. Λοιπόν,
Σκέφτομαι να πάρω και την γνωστή σε όλους, the Sky Mascara, πώς λέγεται αυτή, Sky Up, κάτι με Sky της Maybelline, που έχει γίνει στο TikTok χαμός με αυτή, να. High Sky, κάπως έτσι. Έχω ακούσει πολύ καλά review. Wow. Και αυτή είναι τέλεια. Μα τέλεια. Ενθουσιάστης. Κάτω επιλέγω να βάλω έτσι λίγο πολύ ελάχιστα ό,τι πέσει από το πινέλο της μάσκαρας. Τέλεια. Και πάμε να βάλουμε και τη βλεφαρίδα μας την τρελή. Θα χρησιμοποιήσω αυτές εδώ τις βλεφαρίδες. Η μία έχει αυτοκτονήσει εδώ. Από Wycon. Τις έχω βάλει άλλη μία φορά. Λέγονται O-Lashes. Πολύ φυσικές. Είναι... έχουν πολύ ωραία... πώς να το πω. Υφή. Πολύ μαλακές είναι. Θα χρησιμοποιήσω την Duo κόλλα μου, την οποία θα βάλω λίγο στο χεράκι μου. Παίρνω το πίσω μέρος από το τσιμπιδάκι μου. Παίρνω μια ποσότητα από το χέρι μου. Την τοποθετώ στην μπάντα από τη βλεφαρίδα. Πολύ προσεκτικά για να μην πάει παντού. Και την περιμένω λίγο να στεγνώσει 30 δευτερόλεπτα. Παίρνω τη βλεφαρίδα μου. Και την τοποθετώ όσο πιο κοντά μπορώ στις φυσικές μου βλεφαρίδες. Α, δεν σας είπα τι νούμερο είναι οι βλεφαρίδες. Οι συγκεκριμένες είναι οι 2 Effortless Cheek, οι βλεφαρίδες από Wycon. Και είναι πάρα πολύ όμορφες. Πολύ φυσικές και ωραίες, τόσο όσο χρειάζεσαι. Άντε, πότε θα κάνουμε καμιά έξοδο, ρε παιδιά, να βάλουμε καμιά βλεφαρίδα. Καταρχάς, εγώ έχω να πάρω φακούς κανένα χρόνο τώρα. Δεν τους φοράω. Τι να τους κάνω, αφού δεν πάω πουθενά. Ξεκινήσουμε από αυτό. Πάμε να βάλουμε και την άλλη με τον ίδιο τρόπο. Και ήρθε η ώρα, αφού βάλουμε και τη βλεφαρίδα τρελή, την ωραία, πολύ μου άρεσε, να βάλουμε ένα κραγιονάκι. Λοιπόν, στα χείλη θα χρησιμοποιήσω το Soft Matte από NYX, το Lip Cream. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η Cairo. Είχα βάλει ένα ενυδατικό πάνω στα χείλη μου. Παιδιά, αυτό το έχω τελειώσει ήδη 3 φορές. Είναι από τις αγαπημένες μου αποχρώσεις nude. Και το πιο τέλειο είναι ότι είναι lip cream και τα ενυδατώνει. Βάζεις και ένα περίγραμμα και το κάνει ακόμη πιο τέλειο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, να πατήσετε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τις ιδέες σας και τι θέλετε να κάνω. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι κάθε μήνα θα ανεβαίνει ένα collection βίντεο. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Φιλάκια πολλά.